Μάλιστα. Κύριε Κούντουρε, να έρθω σε εσάς. Είδαμε τη διαμαρτυρία των υλωτών, των δασεργατών στο δασαρχείο της Αρνέας, η οποία προέρχεται από μία άλλη απόφαση του Υπουργείου σε σχέση με το δικό σας κομμάτι των εργασιών, το κομμάτι της υλοτομίας. Εκεί το δασαρχείο έβαλε φρένο σε αυτές τις εργασίες, πάλι με το σκεπτικό του ελέγχου κάποιων αδειών και κάποιων διαδικασιών. Για σας τι σημαίνει αυτό? Για μας σημαίνει, κυρία Σμυρλή, τα είπαμε και χθες από το τηλέφωνο, ότι από τη στιγμή που ένας δημόσιος φορέας αδειοδοτεί το κομμάτι, το πρωτόκολλο αυτό για να κοπεί και έρχεται κάποιο κλιμάκιο πάνω με το πρόσχημα ότι έχουν γίνει παρανομίες, ας μας πούν ποιες είναι οι παρανομίες, μαζί με το δασαρχείο να έρθουν πάνω και να δουν αν υπάρχουν παρανομίες, το κομμάτι αυτό να σταματήσει ή να γίνουν οι διαδικασίες που χρειάζονται για να ξεκινήσουμε. Είχατε κανένα νέο σήμερα, κύριε Κούντουρε? Είχατε καμία εξέλιξη? Εγώ περίμενα σήμερα, γιατί είδα κάποιο κλιμάκιο να ανεβαίνει πάνω στις σκουριές και νόμιζα ότι αναστέλλονται και δεύτερο κομμάτι εργασιών και μεγάλος προβληματισμός προς τους εργαζόμενους. Όταν έχουν περάσει από σειρά και πάρα πολλές φορές και από όλους τους δημόσιους οργανισμούς, είναι δυνατόν αυτός ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης, δεν μπορεί να γίνει ο έλεγχος? Και εμείς δεν θέλουμε τίποτα το παράνομο, το νόμιμο θέλουμε, να τον κάνει τον έλεγχο, αλλά να μην σταματήσει ούτε μέρα ο εργαζόμενος να δουλεύει σε αυτή την κρίση που ζούμε και στα έξοδα που έχουμε. Καλά, θα δημιουργούσατε τετελεσμένο μετά και δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι αν διαπιστωνόταν το σκεπτικό του Υπουργείου? Ναι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω θαύματα δεν γίνονται και δεν μπορεί ούτε μέσα σε μία μέρα, ούτε σε ένα μήνα και σε δύο μήνες να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Πιστεύω ότι με την καλή θέληση του Υπουργού και από μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί, ότι οι άδειες όλες είναι νόμιμες. Έχουν πάει δεκάδες φορές στο ανεξάρτητο όργανο. Η αναστολή εργασιών στο δικό σας το κομμάτι, κύριε Κούντουρε, τι συνεπάγεται τώρα? Ο χειρότερος κίνδυνος, η χειρότερη προοπτική ποια είναι αυτή τη στιγμή για εσάς και τους συναδέλφους σας? Για μας και τους συναδέλφους μας είναι να μείνουμε χωρίς δουλειά. Ήδη μείναμε. Από σήμερα είμαστε χωρίς δουλειά εμείς. Και έχουμε τα παιδιά που σπουδάζουμε και όλες τις υποχρεώσεις τις υπόλοιπες. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εμείς να είστε σίγουροι, κυρία Σμυρλή, ότι θα δώσουμε μέχρι και τη ζωή μας την ίδια. Γιατί το ιερότερο πράγμα στη ζωή είναι να μην σου κόβει την εργασία. Και από τη στιγμή που θα μας κόψουν την εργασία, να ξέρουν γιατί η αριστερή κυβέρνηση αυτή του κυρίου Τσίπρα έβγαλε και τις μπάρες. Είπε, μπάρες δεν χρειαζόμαστε έξω από το κοινοβούλιο. Όταν θα έρθει η ώρα και θα πάμε κάτω στο κοινοβούλιο, πιστεύω τις μπάρες να μην τις έχει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Για να διαμαρτυρηθείτε, εννοείται. Ναι, σας είπα, είμαστε διαθετημένοι να δώσουμε και τη ζωή μας την ίδια. Δηλαδή. Γιατί τις σκουριές τις θεωρούμε σπίτι μας. Μάλιστα. Και εμείς όταν κάναν οι άλλοι πορείες και φάγαμε όλα τις μολότοφ και τις πέτρες και δεν μίλησε κανείς, δεν μιλούσαμε. Εμείς όμως δουλεύαμε πάνω εκεί με αξιοπρέπεια και τις σκουριές τις θεωρούμε σπίτι μας. Δεν ζητάμε το παράνομο, ζητάμε το νόμιμο, αλλά μέχρι εφόσον αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται να κάνει αναστολή εργασιών για να δει εάν υπάρχουν παρανομίες, σας είπα, θαύματα δεν γίνονται και ούτε σε ένα μήνα ούτε σε ένα χρόνο γίνεται αυτό το έργο για να ξεκινήσει η παραγωγή. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κούντουρε, βέβαια το δικό σας κομμάτι τώρα της εργασίας είναι αυτό που αγγίζει το περιβάλλον περισσότερο από όλα και έχετε δεχτεί πάρα πολλές φορές και βολές. Όπως είπατε, βρεθήκατε και μέσα στα πυρά και στα δακρυγόνα και στις συμπλοκές όταν έγιναν οι διαμαρτυρίες, γιατί είστε εσείς, είστε υλοτόμοι και είστε εσείς με το περιβάλλον, με την ίδια τη φύση. Κοιτάξτε, κυρία Σμυρλή, 2,5 χρόνια πάνω δεν έχουμε κάνει κάτι παράνομο, εκτός από τα πρωτόκολλα, δεν έχουμε φύγει ούτε ένα μέτρο από εκεί που πρέπει να κάνουμε την υλοτόμηση.
Και εγώ νομίζω με αυτά τα περιβαλλοντικά σχέδια που έχει η εταιρεία, ότι γιατί για να κοπεί ένα δέντρο σήμερα χρειάζονται τουλάχιστον 30 χρόνια να επανέλθει σε κάποια μορφή γύρω στα 5-6 μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι εάν η επένδυση αυτή κρατήσει 20 χρόνια πάνω, το περιβάλλον θα ξαναγίνει όπως είναι. Αυτό το λέτε από την εμπειρία που έχετε. Από την εμπειρία, ναι. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, διότι από αρχαιοτά των χρόνων η περιοχή μας ήταν μεταλλευτική, τα μαδεμοχώρια. Γιατί στην περιοχή μας, εκτός από τα μεταλλεία και λίγη υλοτομία, το τρίτο κομμάτι που μπορούμε να δουλέψουμε για να παράγουμε είναι η ρίγανη. Γιατί δεν υπάρχει στα χωράφια μας, δεν βγάζουν τίποτα άλλο. Εάν νομίζουν ότι με αυτά... Τον τουρισμό εσείς τον έχετε αποκλείσει, κύριε Κούνδουρα. Ποιον τουρισμό, τον αγροτουρισμό. Ποιος να έρθει. Δεν βλέπετε προοπτικές δηλαδή. Δεν βλέπουμε προοπτικές. Ή εκτός αν βάλουμε τις ποικιλίες εκείνες που δεν ξέρουμε, τις παραδοσιακές. Εγώ είμαι 50 χρονών και δεν γνωρίζω τις παραδοσιακές ποικιλίες. Τότε μπορεί κάτι να κάνουμε. Αναφέρεστε σε δηλώσεις τώρα που έγινε. Ναι, αναφέρομαι σε δηλώσεις, γιατί αυτές οι δηλώσεις νομίζω και από μια βουλευτή δεν πρέπει να λέγονται, διότι αυτή η ειδική κάναβη, όταν θα την πάμε για φαρμακευτική και για κλωστοϊφαντουργία, νομίζω πριν την πάμε εκεί θα πάμε και κάπου αλλού. Έγιναν πολλές προτάσεις, κύριε Κούντορε και κύριε Χατζή. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις για εναλλακτικές μορφές ενασχόλησης, απασχόλησης, αύξησης της απασχόλησης και της εργασίας στην περιοχή. Και είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Να σημειώσω ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο η παρατήρηση αφορά τον αριθμό των δασεργατών. 55 οικογένειες είναι, κύριε Χατζή. Δεν είναι μόνο 35 που φαίνεται, έτσι μας ενημερώνουν. 55 οικογένειες αυτή τη στιγμή που κινδυνεύουν. Ναι, είναι 55, είναι 55 οικογένειες, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο τελειώνει σε 5 μέρες και αυτοί θα μείνουν άνεργοι, εάν δεν εγκριθεί, δηλαδή δεν πάρουμε το OK για να συνεχίσουμε στο άλλο. Έχουν 5 μέρες δουλειά αυτοί οι υπόλοιποι. Είναι αυτό που μας είπατε χθες, ότι δεν προλαβαίνετε να δουλέψετε με τα κομμάτια που σας αντιστοιχούν μετά. Ναι, δεν πρόλαβα. Αυτό το κομμάτι τελειώνει σε 5 μέρες που είναι τα 20 άτομα αυτή τη στιγμή. Και με το που θα τελειώναμε θα πηγαίναμε στο άλλο που ήδη είχε πάρει την έγκριση και την άδεια. Από τη στιγμή που σταματάει θα σταματήσουν και οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία και για την συζήτηση. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Γεια σας.